παρουσιάσουμε τη σωστή ρύθμιση ενός μήλου για την παρασκευή ενός ιδανικού εσπρέσο από την ΤΑΦ και θα μας το παρουσιάσει ο Νεκτάριος Κοκκίνης. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Θα δούμε σήμερα κάποια απλά βηματάκια για να μπορούμε όπου είμαστε να φτιάξουμε ένα σωστό εσπρέσο να πιούμε. Θα ξεκινήσουμε. Έχω ένα μήλο τον οποίο και εγώ δεν τον ξέρω, τώρα τον έβαλα εδώ πέρα, οπότε πάμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το μήλο μας. Θα βάλουμε το καφεδάκι μας. Συγγνώμη. Καλό θα ήταν πάντα πριν ρυθμίσουμε ένα μήλο να έχουμε μια ζυγαριά μαζί μας, για να έχουμε τα γραμμάρια μας, πάντα να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε τη ζυγαριά, τώρα οποιαδήποτε θέλει ο καθένας. Παίρνουμε πάντα το απόβαρο πρώτα και ξεκινάμε με ό,τι έχει μέσα. Ό,τι μας βγάλει ο μήλος. Για να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα μας βγάλει πρώτα για να πάμε ανάλογα στα επόμενα βήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ στο καφέ μου θα χρησιμοποιήσω 17 γραμμάρια. Μου έχει βγάλει πιο λίγα, οπότε συμπληρώνω για να φτάσω εκεί που θέλω. Εφόσον έχω βάλει τα γραμμάρια που θέλω, πηγαίνω να δω τι θα μου βγάλει. Πάντα ένα tip για τη σωστή ρύθμιση του μήλου με τον καφέ είναι όσα γραμμάρια θα έχουμε μέσα, σχεδόν το διπλάσιο να πάρουμε σε ml έξω. Δηλαδή, εφόσον έχουμε 17 γραμμάρια, θέλουμε περίπου 34 ml έξω να πάρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση μου τρέχει αρκετά ο καφές, δηλαδή είναι αρκετά χοντροκομμένος, οπότε για να κάνουμε σωστή ροή και να κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα θα κάνουμε πιο fine το κόψιμο, δηλαδή πιο ψηλό. Οπότε θα ψηλώσω το μήλο, θα πάω από το 6 στο 5 στο μικρότερο αριθμό. Πάντα εφόσον αλλάζουμε το κόψιμο, η πρώτη δόση πρέπει να την πετάμε, να την αλλάζουμε, γιατί κρατάει μέσα το προηγούμενο για να πάμε στη σωστή ρύθμιση. Κοιτάμε το αποβαρό μας. Γεμίζω τα γραμμαρία μου να πάω στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όπως σας είπα, είναι τα 17 γραμμάρια στην προηγούμενη περίπτωση. Η σωστή μου είναι, η ροή μου είναι σωστή. Πρέπει πάντα μια σωστή ροή να ξεκινάει γύρω στα 5 με 6 δευτερόλεπτα την πρώτη σταγόνες. Για να καταλήγουμε στα 25 δευτερόλεπτα που πρέπει να το κλείσουμε, να έχουμε τα ml που θέλουμε έξω. Εφόσον έχω ρυθμίσει το κόψιμό μου σωστά, σε ένα ηλεκτρονικό μήλο υπάρχουν και δευτερόλεπτα. Έχω βρει το κόψιμο, τα μαχαίρια, στο άλεσμα που θέλω, οπότε σε ένα ηλεκτρικό μήλο για να βγάζω κατευθείαν τη δόση μου και να είναι στα δευτερόλεπτα που θέλω για να μην κάνω αυτή τη διαδικασία που έκανα, μου βγάλει λιγότερα, γεμίζω. Κοιτάμε τα δευτερόλεπτά μας να είναι εκεί που πρέπει. Τώρα κάθε μήλος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά για να το ρυθμίσει κάποιος. Εφόσον δούμε και τα δευτερόλεπτα και το φτιάξουμε, είμαστε έτοιμοι για να δουλέψουμε. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να βάλουμε τον καφέ μας μέσα, να ξέρουμε τα γραμμάρια που θα χρησιμοποιήσουμε για να δουλέψουμε και να ρυθμίσουμε πρώτα το κόψιμο με τον καφέ που έχει μέσα, με το ήδη υπάρχον στο μαχαίρι που είναι, για να δούμε μετά πού μπορούμε να το φτάσουμε. Ο μήλος είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να φτιάξουμε ένα ιδανικό εσπρέσο, διότι πέρα από τον καφέ που πρέπει να είναι σωστός, καλός και ποιοτικός, είναι το επόμενο βασικότερο βήμα για να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Αυτό έχει να κάνει με το κόψιμο, με τη ρύθμιση, έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες που επικρατούν γενικά στον τόπο που δουλεύουμε. Οπότε ξεκινάμε με αυτά τα βασικά βήματα. Τον καφέ, μετά ρυθμίζουμε το κόψιμο στα γραμμάρια που θέλουμε και τα δευτερόλεπτα για να δουλέψουμε για να είναι σωστή η διαδικασία μας. Τώρα, εφόσον έχει κάποιος κάποια πορεία να μου πει, παρακαλώ. Η θερμοκρασία του μαχαιριών, όσο δουλεύει ο μήλος και ζεσταίνεται, σίγουρα θα ζεσταθούν και τα μαχαίρια περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δούμε πάνω στη δουλειά πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Είναι λίγο θέμα αντίληψη αυτό μετά. Δηλαδή, οπότε στην αρχή δεν θα σου πάρει. Δεν βράζει να πειράζει να είναι ανάλογο με τον όγκο δουλειά αυτό που μου λες. Δηλαδή, είναι ανάλογο με τον όγκο δουλειά. Άμα ο όγκος δουλειάς είναι μια συνεχόμενη ροή, θα σου βγάζει πάντα το ίδιο, θεωρητικά. Άμα ο όγκος σου σε μια ώρα είναι αυξημένος, εκεί θα χρειαστεί σίγουρα κάτι να πειράξεις, εφόσον τα μαχαίρια σου σταθούν αρκετά και πρέπει να ρυθμίσεις, να κάνεις μια διαφορετική ρύθμιση. Μικρή, όχι, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά πλέον, αφού θα έχεις βρει το βήμα σου. Παρακαλώ. Αυτό πρέπει να το βλέπεις και την ώρα. Γιατί η υγρασία και η θερμοκρασία είναι. Το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνω. Απλά δεν μιλάμε με βάση την υγρασία. Ποιο λεπτό το κόψιμο ή το και αυτό πάλι είναι θεωρητικό γιατί είναι ανάλογο με τον καφέ. Το βλέπεις και την ώρα. Δηλαδή έχεις τη συνταγή σου που θα δουλέψεις, τον καφέ σου που θα βγάλεις και μπορεί να σου τρέχει, συνήθως σου τρέχει λιγότερο. Θα θέλει πιο χοντρό δηλαδή όταν έχει υγρασία. Οπότε πρέπει να το ρυθμίσεις και την ώρα. Να το δεις εκείνη την ώρα με τις θερμοκρασίες που θα έχεις για να το ρυθμίσεις. Κάποια πορεία, κάποιος. Παρακαλώ. Τα γραμμάρια πάντα θα έχουμε μια ζυγαριά μαζί μας, γιατί χωρίς ζυγαριά δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε τίποτα. Πάντα μια ζυγαριά, παίρνουμε απόβαρα από το κλίστρο μας, μετράμε και
Πάντα με ζαχαριά δηλαδή, δεν γίνεται χωρίς. Παρακαλώ. Από καφέ, πώς ξεχωρίζουμε, να μπορούμε να υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεχωρίσουμε από καφέ, πώς θα το ξεχωρίσουμε. Είναι πάντα 17 ή είναι... Όχι, είναι ανάλογα με τι καφέ θα χρησιμοποιεί ο καθένας και εκάστοτε... Να δεις ο κατασκευαστής. Συνήθως ναι, αλλά μπορείς και μόνος να το βρεις. Είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά συνήθως σου λέει που πρέπει να κινηθείς. Παρακαλώ. Πώς ξέρουμε ποια είναι η σωστή ροή? Εσείς θα βάλετε τώρα να το ξέρεις ή το είδα. Ναι, δεν φαίνεται, είναι αλήθεια. Η σωστή ροή πρέπει να ξεκινάει στα 5 με 6 δευτερόλεπτα. Να ξεκινάει μια 5-6 με δευτερόλεπτα μια σωστή λεπτή ροή. Συνήθως στα 15 με 16 γίνεται κανονική, λίγο πιο χοντρή και μετά είναι στα 25 που τελειώνει για να βγάλεις τα 25 μέρες που θέλεις για το διπλό εσπρέσο. Ναι, γιατί αν θες να πάρεις το αποτέλεσμα είναι έτσι. Αλλά η σωστή ροή πρέπει να ξεκινάει να είναι λεπτή η ροή για να ξεκινάει στα 5 με 6 δευτερόλεπτα. Κάποια πορεία. Παρακαλώ. Στου 93 βαθμούς είναι μια σωστή θερμοκρασία εσπρέσο. 91-93 είναι το ιδανικό. Παρακαλώ. Ο χρόνος και τα εμέλεια, ένα εσπρεσάκι και ένα φρέντο εσπρέσο είναι τα ίδια? Όχι. Το φρέντο εσπρέσο στην ουσία φτιάχνεται με διπλή δόση, η οποία είναι τραβηγμένη. Ναι. Είναι τα ίδια γραμμάρια, ο ίδιος χρόνος και τα λοιπά, απλά στο φρέντο το αφήνουμε και τρέχει παραπάνω στο διπλό εσπρέσο. Είναι στην ουσία μια διπλή δόση λούγκο. Θα πάει παραπάνω. Ναι, πιο λίγο. Στα 30 με 32 εκεί μέσα θα είναι ιδανικό να τρέξει. Ναι, είναι αναλόγως στα γραμμάρια, αλλά ο χρόνος είναι εκεί πέρα. Παρακαλώ. Αν έχουμε μέτρια ποιότητας καφέ, παίζει ρόλο ακριβώς σωστή εγχείληση και υποκρίτου. Yes. Σίγουρα θα παίξει ρόλο. Όσο πιο ποιοτικός είναι ο καφές, τόσο καλύτερος θα μας βγει. Τώρα, άμα έχουμε μια μέτρια ποιότητα καφέ και κάνουμε εμείς σωστά τη δουλειά μας, θα βγάλει το αποτέλεσμα που μπορεί να δώσει ο καφές που θα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, θα πάει στο top του. Δεν μπορεί να το πας παραπάνω, εφόσον η ποιότητά του δεν μπορεί να σου πάει παραπάνω. Οπότε, για να πάμε από την αρχή, για να το ξαναδούμε. Έχουμε ένα μήλο τον οποίο μας τον έχουν δώσει και μας λένε φτιάξε ένα καφέ. Βάζουμε τον καφέ μέσα, αφήνουμε όπως είναι το κόψιμο του μαχαιριού, δεν το πειράζουμε. Βγάζουμε τα γραμμάρια που θέλουμε, που μας έχουν πει που θέλουμε να βρούμε, π.χ. όπως βάλαμε εδώ 17 τώρα. Βάζουμε τα 17 γραμμάρια όπως είναι το κόψιμο του μαχαιριών. Βάζουμε στη μηχανή μας, βλέπουμε πως τρέχει. Εφόσον θέλει αλλαγές, που προφανώς θα θέλει, το κάνουμε ανάλογα πιο ψηλό, πιο χοντρό. Άμα τρέχει γρήγορα, το κάνουμε πιο ψηλό. Άμα τρέχει πολύ αργά, το κάνουμε πιο χοντρό. Εφόσον ρυθμίσουμε και τα μαχαίρια μας τα κοψίματα, ένας ηλεκτρονικός μήλος θέλει και τα δευτερόλεπτα, για να βγάζουμε τη δόση κατευθείαν, για να μην χρονοτριβούμε. Οπότε, το επόμενο βήμα είναι τα δευτερόλεπτα, να ρυθμίσουμε και αυτά για να βγαίνει το αποτέλεσμά μας σωστό, κατευθείαν, να μην ζυγίζουμε συνέχεια. Ζυγίζουμε μια φορά, δύο, ή άμα χρειαστεί να ξαναρυθμίσουμε για να δουλεύουμε, γιατί δεν θα έχουμε τον χρόνο πάνω στη δουλειά να ρυθμίζουμε ένα λεπτό για να βρούμε το κόψιμο και τα δευτερόλεπτα και τα γραμμάρια. Παρακαλώ. Ζυγίζουμε στην αρχή της βάρδιας, όταν θα πιάσουμε ή όταν θα ανοίξουμε το μαγαζί, ή όποτε χρειάζεται μέσα στη μέρα για να ρυθμίσουμε, εφόσον δούμε ότι κάποιο αποτέλεσμα δεν είναι όπως το θέλουμε, η ροή μας π.χ. είναι αργή, είναι γρήγορη, θα ρυθμίσουμε για την ώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Όποτε χρειάζεται, πάντα στην αρχή για να ξεκινήσουμε σωστά τον καφέ, είναι καλό μέσα στη βάρδια πάντα να το κοιτάμε για να ξέρουμε πού είμαστε, για να είναι πάντα σωστό το αποτέλεσμα. Ναι, 17 γραμμάρια, 18, ανάλογα τι θα βάλεις, αλλά θεωρητικά είναι διπλάσια από το μονό εσπρέσο. Θέλουμε δηλαδή
σε μια διπλή δόση, σε 25 δευτερόλεπτα να βγάλουμε 25 ml στο ποτήρι μας. Παρακαλώ. Κάθε πότε τα αλλάζουμε. Είναι καλό να καθαρίζονται συχνά. Θα ήταν το τέλειο, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι ίσως είναι δύσκολο και βαρετό για κάποιους να το καθαρίζουν κάθε μέρα, αυτό έχει να κάνει και με τον όγκο δουλειάς βέβαια, αλλά σίγουρα μία στις τρεις μέρες θα ήταν το ιδανικότερο να το καθαρίζουμε. Τα μαχαίρια αλλάζουν όχι συχνά, είναι και αυτό ανάλογα με τον όγκο δουλειάς, αλλά μέσω όρο σκέψου ανά χρόνο. Ένα-ενάμιση χρόνο, δηλαδή ανάλογα πόσο θα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά για να καθαρίζουμε, μία στις τρεις μέρες είναι, θα είναι καλό. Αν όχι κάθε μέρα. Παρακαλώ. Τώρα είναι ανάλογα με το μήλο που έχεις. Π.χ. αυτό το μήλο. Θα σου δείξω το. Πάντα το κλείνουμε από κάτω για να μην. Έχει ένα πρόβλημα. Αυτό ο συγκεκριμένος έχει ένα κουμπάκι πατάς στο πλάι για να το γυρίσεις. Εφόσον το έχεις ανοίξει, ο πιο εύκολος τρόπος για να το καθαρίσεις είναι μια ηλεκτρική σκούπα. Ηλεκτρική σκούπα το καθαρίζεις γύρω-γύρω. Το πινελάκι σου μετά που θα έχεις πάντα το πινελάκι αυτό που έχεις, ένας μήλος για τις γωνίες και τα λοιπά και τα μαχαίρια εδώ πέρα. Από εδώ μπορείς να ανοίξεις τα μαχαίρια, κατσαβιδάκι θέλει βέβαια, άμα θες να το βγάλεις τελείως για να τα ανοίξεις, αλλά πιο πολλός τρόπος είναι να κάνεις το πράγμα, να βγάλεις το μαχαίρι, μια σκούπα ηλεκτρική που είναι το πιο εύκολο πράγμα για να τα πάρεις όλα, το καθαρίζεις καλά και το ξανακλίνεις. Είναι διαδικασία 5 λεπτών, δεν σου παίρνει παραπάνω. Παρακαλώ. Επίπεδα. Παρακαλώ. Το πιο συχνό είναι η θερμοκρασία. Και η υγρασία. Δηλαδή, γιατί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να ξεκινήσει, αλλάζει η θερμοκρασία. Οπότε μπορεί να σου αλλάξει η ρύθμιση. Αυτό συμβαίνει βέβαια συχνότερα σε καφέδες ανώτερης ποιότητας. Που είναι πάντα που είναι φρέσκοι, να σου πω έτσι, είναι πάντα φρέσκοι. Οπότε είναι πιο επιρρεπείς στις αλλαγές θερμοκρασίας. Οπότε θερμοκρασία κυρίως. Ποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Στην πολύ ροή, ναι, μπορεί να, λόγω του ότι ζεσταίνονται πολύ τα μαχαίρια, μπορεί να θέλει και κάποια μικρή ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι στην πολύ δουλειά, όταν είναι πολύ συνεχόμενοι και έχουν ζεσταθεί αρκετά. Νομίζω έχουμε πει τα απλά βήματα, τα πράγματα που να κάνουμε. Ελπίζω να σας ασχολήσει όσες απορίες. Μπόρεσα να λύσω, να ήμουν σαφές. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να σας θέσω. Χάρηκα που με ακούσατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.